Την ύπαρξη δύο δήμων στο νομό Καστοριάς προτείνει ως καλύτερη λύση ο επικεφαλής της μειοψηφίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Παναγιώτης Παπαδιαμαντόπουλος. Ο κ. Παπαδιαμαντόπουλος δηλώνει ότι οι δύο δήμοι θα καταστούν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί στο νέο θεσμό της αυτοδιοίκησης και συμφωνεί παράλληλα με το σχέδιο Καλλικράτης. Εγώ νομίζω ότι εδώ και αρκετό καιρό σας είπα ότι είμαι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, μάχομαι και θα μάχομαι για την αυτοδιοίκηση και έχω εκφράσει την επιθυμία μου, την πρόθεσή μου μάλλον, να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και πιθανότατα στον πρώτο βαθμό, δηλαδή στους Δήμους. Την πρόθεσή του να διεκδικήσει το αξίωμα του Δημάρχου στον Δήμο Καστοριάς επανέλαβε ο κύριος Παπαδιαμαντόπουλος. Έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτή την ιστορία του χωροταξικού. Εγώ καταρχήν, επειδή σας λέω, έχω ζήσει και τους Δήμους και την Ομαρχία, 8 χρόνια στον ένα δεσμό και 8 στον άλλον κοντά, είχα και έχω άποψη ότι εάν ο Καλλικράτης εφαρμοστεί σύμφωνα με το πνεύμα του, με το οποίο συμφωνώ και επαυξάνω, η Καστοριά ήταν ό,τι πρέπει για έναν μεγάλο και ισχυρό Δήμο. Αυτή ήταν η άποψή μου. Βέβαια αυτό δεν βλέπω να περπατάει καθόλου ούτε καν σαν πρόθεση, οπότε το ελάχιστο που θα μπορούσα να πω για να είμαι συνεπής με αυτά τα οποία διαβάζω και αυτά τα οποία πιστεύω θα ήταν να γίνουν δύο μεγάλοι και ισχυροί Δήμοι για να μπορέσουν να είναι αυτόνομοι, να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες του στον πολίτη πολύ καλά. Διότι τώρα που η Νομαρχία δεν θα παίζει αυτόν τον ρόλο τον υποβοηθητικό όπως παίζει μέχρι τώρα κυρίως στους μικρούς Δήμους, αλλά και στους μεγαλύτερους και στο Δήμο Καστοριά στην Ομαρχία, έχει βοηθήσει πάρα πολύ λόγω έλλειψης κονδυλίων σε διάφορα έργα και τα ξέρετε. Και το Δήμο Άργους που θεωρούνται οι δύο μεγάλοι Δήμοι. Άρα λοιπόν, το λιγότερο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν να γίνουν δύο μεγάλοι και ισχυροί Δήμοι για να μπορούν να είναι βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί στο καινούργιο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι για τώρα και για τα επόμενα 5, 6 χρόνια, 10 χρόνια. Είναι για τα επόμενα 50, 100 χρόνια, δηλαδή για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας και για όλους. Γι' αυτό ήμουν υπέρ μια σωστή τέτοια χωροθέτησης. Δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έγινε και νομίζω ότι οι συνέπειες αυτές θα τις βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Οι μικροί Δήμοι δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, θα ζητούν συνέχεια τη βοήθεια των μεγαλυτέρων με διαδημοτικές προγραμματικές και τέτοια και νομίζω ότι οι κάτοικοι των μικρών αυτών Δήμων θα είναι σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους μεγαλύτερους. Αυτή η άποψη νομίζω ότι τα λέει όλα και ελπίζω έστω και τελευταία στιγμή να μπορέσει να γίνει κάποια αλλαγή. Θα ήταν ευχής έργο αν μπορούσαν Δήμοι να σπάσουνε. Είναι και ένα θέμα αυτό το οποίο μας είπαν ότι για τεχνικούς λόγους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν γίνεται. Δηλαδή θα μπορούσε ένα τμήμα ενός Δήμου να πάει σε έναν άλλον και ένα τμήμα σε άλλον. Θα ήταν πολύ πιο λειτουργικό και γεωγραφικά και κοινωνικά και από όλες τις απόψεις. Ελπίζω με αυτήν το διάλογο που γίνεται τώρα να επικρατήσει μία άλλη άποψη γύρω σε αυτά που λέω. Δεν παριστάνω τον αλάνθαστο, αλλά λέω ευθαρσώς την άποψή μου ότι θα είναι καλύτερα να είναι έτσι.